Η φαρμακοποιό Δώρα Τάτσι παρέλαβε τα πρώτα self-test. Κάθε κουτί περιλαμβάνει 25, γι' αυτό και οι φαρμακοποιοί πρέπει να βάλουν το κάθε τεστ σε ατομική συσκευασία για να τα διαθέσουν στου ασφαλισμένου. Από τι πρώτε κιόλα ώρε, δεκάδε γονεί έσπευσαν να προμηθευτούν τα τεστ, ενώ ενδιαφέρον έδειξαν και πολίτε που προ το παρόν δεν δικαιούνται δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. έλεγχο. Self-test μπορούν να πάρουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητέ λυκείου, Καθώ ε, καθώς από Δευτέρα θα ανοίξουν τα σχολεία. Η διαδικασία είναι πολύ απλή με, τα, με το με ονοματεπώνυμο και το άμκα του. Η πλατφόρμα είναι πολύ απλή. Έχουν έρθει πολλοί πολίτες που δεν τα δικαιούνται. Ε, για να δοκιμάσουμε μήπως και μπορούν να τα παραλάβουν. Αρκετοί εκφράζουν αμφιβολίες για το αν μπορούν να εφαρμόσουν τις οδηγίες. Οι φαρμακοποιοί τους ενημερώνουν για το πώς γίνεται ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος αλλά και για το τι πρέπει να κάνουν εφόσον βρεθούν θετικοί. Για να είναι έγκυρο το τεστ θα πρέπει να έχει καθαρή τη μύτη του, ε, να έχει φυσίξει πριν το κάνει τη μύτη του, να βάλει το στυλαίο αρκετά αβαθιά ώστε να είναι έγκυρο. Ε, και το, τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 15 λεπτά. Σύντομα τα δωρεάν self-test θα είναι διαθέσιμα στον γενικό πληθυσμό, ενώ σε λίγες ημέρες τα φαρμακεία θα διαθέτουν 9 εκατομμύρια τεστ.